το τελευταίο χρόνο, το 2014, βγήκε ένας νόμος όπου μπορούσαμε να κάνουμε προσλήψεις με μπλοκάκι. Και αυτό ήταν μια ανακούφιση για το Κελπνό. Σημασία διότι... έργο. Ε? Σημασία έργο. Ναι. Διότι... Πριν... Δεν είχαμε το δικαίωμα να προσλάβουμε με μπλοκάκι καθόλου, όχι. Και μάλιστα ήταν και ορισμένες ειδικότητες. Δηλαδή ήταν οι γιατροί, ναι, νοσηλευτές, άρα... ψυχολόγοι και τέτοια. Ναι, για να καταλήξουμε κάπου. Να σας πω... Αφού το 14 σας επιτράπει με μπλοκάκι, πριν το 14 που δεν είχε δικαίωμα αυτό να το κάνει το Εκκυμνό, ποιος ήταν αρμόδιος, υπεύθυνος, πληρωτής που έκανε τις συμβάσεις, ποιος υπέγραφε που πήγαιναν τις συμβάσεις, ποιο όργανο, ποιος ήταν αυτός που επέλεγε τον τρόπο, το είδος, την ειδικότητα των προσλήψεων? Πάντως όχι το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι. Ο Διευθυντής. Πάντως εδώ βλέπω ότι στο ηχητικό ντοκουμέντο, κυρία Κρυμαστινού, είναι διάλογος του κυρίου Θοδωράτο, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αρμόδιου Υπουργού, και του κυρίου Παπαδημητρίου, Διευθυντή του Κελπνό. Ποιος άλλος θα διαπραγματεύονταν που θα πρέπει να κανονίσει για τις προσλήψεις? Το Διοικητικό Συμβούλιο λέει ότι όχι. Το καταλαβαίνω, γιατί μου λέει ότι ο άλλος, ο πρόεδρος, ήταν στο εξωτερικό. Ποιος ήταν αυτός? Εν της πράγμας, θέλετε, de jure, de facto, εκ του νόμου, εκ της πράξεως. Ποιος ήταν αρμόδιος για τις προσλήψεις? Δεν το ξέρω. Ποιος θα έδωνε εντολή να πληρωθεί ένας υπάλληλος που προσλαμβάνεται εν αγνία του Υπουργού? Και ποιος θα έδωνε εντολή να προσληφθεί ο υπάλληλος? Το Διοικητικό Συμβούλιο είπατε όχι. Στην περίπτωση αυτή, γιατί όταν είχαμε τις κανονικές προσλήψεις, ερχόντουσαν. Το καταλαβαίνω και το υπογράφαμε. Το καταλαβαίνω και το αποδέχομαι. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιος προσέλαβε, ποιος πλήρωσε. Βλέπω ένα διάλογο Παπαδημητρίου. Κοιτάξτε, σας ανέφερα ένα διάλογο Παπαδημητρίου, ο Διευθυντής του Κελπνό και Θεοδωράτος, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αρμόδιου Υπουργού, κ. Γεωργιάδη, και διαπραγματεύονται ακριβώς την πρόσκληση των 23 του οποίου σας ρωτάω. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εγώ ούτε ήμουν παρούσα στην. Τη γνώμη σας αυτή. Την άποψή σας. Και την διάβασα σε περιοδικό. Την άποψή σας. Μερίδα, δεν θυμάμαι που ήταν. Όταν, τώρα λογικά, για να τα ακούσουμε όλοι. Όταν... Είναι αποδεικτικό στοιχείο στη δικογραφία αυτό, για να καταλάβουμε είναι λίγο κι εμείς. Ηχητικό ντοκουμέντο. Το ηχητικό ντοκουμέντο. Κοιτάξτε, κυρία Κρυμαστινού, διαπραγματεύεται για τη πρόσληψη των 23 που συζητάμε, γιατί υπάρχει ποινική δικογραφία, ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αρμόδιου Υπουργού και ο Διευθυντής του Κελπνό. Ποιος άλλος θέλετε να διαπραγματευτεί για να γίνει πρόσληψη, αν όχι αυτούς τους δύο? Άρα έχουμε το Υπουργείο και τον Διευθυντή του Κελπνό. Λέτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προσλάβανε, δεν αποφάσισε, γιατί δεν ανακατεύονται με τα τρέχοντα θέματα. Άρα δεν είναι αυτά τα δύο, το Υπουργείο και ο Διευθυντής οι αρμόδιοι? Κοιτάξτε, δεν θέλω να απαντήσω πιο πέρα, διότι δεν το ξέρω το θέμα. Οπότε θα κάνω κι εγώ εικασίες. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω εικασίες. Αντιστρέφω το ερώτημά μου. Μπορεί εκτός νόμου, εκτός αρμοδιότητας και παρανόμως να διαπραγματεύεται ο κ. Παπαδημητρίου με το αρμόδιο Υπουργείο για την πρόσκληση των 23? Από ό,τι μου διαβάσατε πριν λίγο και το άκουσα κι εγώ, αυτές αναφέρονται σε αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του 8. Του 8 και τα 7. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, μπορεί τότε. Όχι, δεν αναφέρονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου του 8. Αναφέρονται σε πληρωμή χορηγιών του 8. Η αποφάση είναι του 2013 το Μάιο. Έχουμε τις συμβάσεις όλες, κυρία Κρυμαστινού. Πάντως, εσείς είχατε εδώ την προηγούμενη φορά και την υπεύθυνη του διοικήσεως και των οικονομικών. Ετήρησαν οπότε... συγγύη νυχθείως, κυρία Κρυμαστινού. Ορίστε. Ετήρησαν συγγύη νυχθείως. Άμα δεν ξέρεις, τι θα κάνεις. Το αποδέχομαι. Πάμε παρακάτω. Άμα δεν ξέρεις ή άμα δεν θέλεις να ξέρεις και δεν θέλεις να καταθέσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω. Αναφέρει η κυρία Πολύζο και η κυρία Θεοφυλάτου σε ένα έγγραφό τους ότι μπορεί να μην φαίνονται στην υπηρεσία διοικητικού συντονισμού, φαίνονται όμως ότι είχαν έμεση σχέση και πληρώθηκαν, φαίνονται στην οικονομικές υπηρεσίες, στη διαχείριση. Ως συνεργάτες. Ναι. Η έμεση σχέση μπορεί να μείνει. Έμιστη σχέση. Έτσι λέει το έγγραφο. Όποια σχέση και αν είναι. Μπορεί να είναι με μπλοκάκι, μπορεί να είναι ό,τι είναι, όπως το είπατε. Ναι, ναι. Αυτό, η σχέση αυτή μπορεί να ήταν σε άγνοια το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, αφού πληρώνεται από δημόσιο χρήμα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μην διστάζετε. Σας ρωτάω για το προφανές. Δεν σημαίνει ότι αυτομάτως το γνωρίζει το Υπουργείο. Το Υπουργείο θα τα γνωρίσει όταν θα γίνει ο απολογισμός. Εκείνη τη στιγμή είναι δυνατόν να γνωρίζει το Υπουργείο. Άρα μπορεί να γίνουν προσλήψεις από το Κελπνό χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο. Αυτό μου λέτε τώρα. Μία-μία δεν είναι. Εδώ έχουμε πακέτο 23. Από το Μάιο του 2013, ακούστε. Από το Μάιο του 2013 μέχρι το Μάιο του 2014, οι 23 που φαίνεται να ζήτησε το αρμόδιο Υπουργείο, λαμβάνονται με σήμαση ορισμένο χρόνο,
ορισμένο χρόνο από το Μάιο το 2013 μέχρι το Μάιο το 2014. Σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Άλλο 7 μήνες, άλλο 8. Όλο αυτό το πακέτο του ενός έτος στήχησε 170.755 ευρώ. Υπάρχει έγγραφο, τα προσθέσαμε και βγαίνει αυτό. Και λέει, ποιος τα πλήρωσε, ρωτήσαμε τις Μάρτες και λένε ότι από υπόλοιπα χορηγία στον 8. Το 8, το πιστεύετε? Ότι μπορεί να πληρώθηκαν από υπόλοιπα που υπήρχαν από το 8 από χορηγίες. Ποια είναι η άποψή σας? Εάν υπήρχαν. Υπήρχαν, τι λέτε εσείς? Μπορούσαν να υπάρχουν. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαν. Αν μπορούσαν. Δεν το ξέρω. Κυρία Κρεπαστινού, ναι, κοιτάξτε. Εάν μπορούσαν. Μην με παρασύρετε να πω όχι, κάτι που δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να πείτε. Θα μπορούσαν, δεν το ξέρω. Απάντηση. Δεν το ξέρω, θα μπορούσαν. Δηλαδή με το ζόρι να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Παρεμβαίνετε, κύριε Κωνστάκη. Παρεμβαίνετε. Είναι τώρα τρόπος εξέτασης μάρτυρα, έτσι στα δικαστήρια τις κάνετε, κύριε Λάπα, εσείς? Αφήστε να απαντήσει. Αφήστε τώρα. Και την παραπλανείτε κιόλας με δεδομένα που δεν υπάρχουν αυτά ως δεδομένα. Έχουμε ένα καλό. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Και αξιολογούνται όλα αυτά. Όταν θα έρθει η σειρά σας, θα πείτε ποια είναι τα δεδομένα. Αφήστε να γίνει η συζήτηση. Αφήστε να γίνει η διαδικασία, παρακαλώ. Κύριε Λάπα, Κρεμαστινού, δεν σας παραπλανώ, δεν σας αναφέρω ψευδή γεγονότα. Ναι, αφού δεν το κάνει ο πρόεδρος, αυτό το ρόλο θα τον έχω εγώ. Είπαμε να τηρείτε η δικονομία. Να την τηρούν όλη τη δικονομία. Εδώ δεν είμαστε βουλευτές να λέμε ότι θέλουμε. Μπορείτε να πείτε σε τι παραδείγμα. Σε επιτροπή είμαστε. Υπάρχει δικονομία. Τι θα κάνουμε, θα λογοκρίνουμε τις ερωτήσεις. Θέλω να πει και ο Γιωργαντάς. Δεν παραβιάζετε την δικονομία, εγώ θα μιλάω να το ξέρετε. Θέλετε να μου πείτε τώρα αμέσως σε τι παραβίασα εγώ σε ρωτώ την δικονομία. Παραπλανείτε. Πρώτο με το δεδομένο ότι είναι δημόσιο το χρήμα. Θα το πείτε εσείς. Λέτε για δημόσιο. Δεν υπάρχουν έγγραφα που έγγραφα επίσημα που λένε ότι δεν ήταν δημόσιο χρήμα. Πάψτε να κάνετε το συνήγορο όλο το μαρτύριο. Και δεύτερον λέτε δεν ξέρω και εσείς λέτε και δεν ξέρετε. Αφήστε με το ζόρι. Πάλι λογοκρίνουμε τις ερωτήσεις στον τρόπο με τον οποίο ρωτάμε όπως θέλουμε να ρωτάμε. Ασχολείτε με αυτά που ξέρετε, κυρία Καβαδία, με αυτά που ξέρετε ασχολείτε. Δεν έχετε το λόγο. Ο κύριος Λάπας. Ο κύριος Γιωργαντάς προσπαθεί να λογοκρίνει συναδέλφους. Πρόεδρε, ο κύριος Γιωργαντάς προσπαθεί να λογοκρίνει συναδέλφους. Εάν νομίζει ο κύριος Γιωργαντάς. Κύριε Παξτόπουλο, μισό λεπτό. Εάν νομίζει ο κύριος Γιωργαντάς ότι μπορεί να κατευθύνει όλους τους ερωτώντες στη δική του λογική, μάλλον έχει εξφάλμα τεράστια. Κύριε Λάπα, πέρα από τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Λάπα, σας λέω και πραγματικά δεν θα πω και τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δέχομαι, δεν το ξέρω. Όταν το ξέρετε, το ξέρετε. Όμως, πέρα από τη γνώση, πρέπει να διοικήσατε για 5 χρόνια το Κελμό και ξέρετε. 4. 4 ολοκληρωμένα είστε πρόεδρος του Κελμό, κυρία Κρεμαστινού. Δεν ξέρετε πώς πληρώνονται οι προσληφθέντες. Μην μου το πείτε, γιατί αυτό είναι μια άδεια που δεν το επιτρέπω σε εσάς. Είδα το βιογραφικό σας και πραγματικά τρόμωσα. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος με ένα πτυχίο νοτά της σχολής. Έχει τίτλους και τίτλους. Και θεωρώ ότι και η μόρφωσή σας και η συγκρότησή σας και η γνώση σας και η ευφυΐα σας είναι παραπάνω από το μέσο άνθρωπο. Πώς πληρώνονται οι εκάστοτε προσληφθέντες? Δεν μπορείτε σε αυτό να μιλήσετε γνώση. Ότι πληρώνονται. Και φωτίστε την Επιτροπή, είναι σημαντικό αυτό. Δύο πράγματα. Είτε πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι 100% χρηματοδοτείται από το κράτος, το Υπουργείο, το Κελπνό, είτε από προγράμματα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Διότι είχαμε και πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία ερχόντουσαν. Επομένως, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το θεωρήσω κρατικό χρήμα. Ήταν χρήμα της Ευρωπαϊκής πιθανόν Ένωσης. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρω ότι υπήρχαν και χορηγίες. Αλλά τώρα, αν. Μέχρι εκεί ξέρω. Μπορείτε να κάνετε μια σκέψη ότι είναι δυνατόν όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως ΕΕ, όπως ΔΟΕ, το Σώμα Πιθανών Δημόσιας Διοίκησης, διαπιστώνουν έλλειμμα το 2014, ένα ψηλό έλλειμμα. Είναι δυνατόν πριν το 2014 να υπήρχε υπόλοιπο χορηγιών από το 8, μετά από 5, 6 χρόνια 7. Λέει, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που δεν αντέχουν στη λογική. Αυτό ρώτησα και τη κυρία Σορδενό. Εσεί ω μια έμπειρη πρόεδρο, τι λέτε? Μπορεί να υπήρχε υπόλοιπο. Να μου πούνε ότι πληρώθηκαν κυρία από χορηγία το 2014, το καταλάβω, το 2013. Να μου λένε ότι υπάρχουν υπόλοιπα από χορηγίε το 8, όταν ήταν ελληματικέ οι χρονιέ το 2013 και το 2014. Διότι εδώ μιλάμε για πληρωμή το έτος τέλος 2013 και το μισό 2014, κύριε Κρεμαστινού. Πριν να υπήρχε υπόλοιπο ταμείο από τις χορηγίες. Πρέπει κάποιος να με τους βεβαιώσει επιτέλους. Δεν μπορεί να ζούμε στο σκοτάδι. Υπήρχαν υπόλοιπα και από ποιες χορηγίες? Το 8, το 9, το 10, το 11, το 12, το 13, μέχρι και το 2014. Υπόλοιπο που να αγγίζει το 170.755 ευρώ. Δεν ξέρω ούτε ποιο ήταν το ποσό των χορηγιών, γιατί όπως είπαμε έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Στη διάρκεια της δικής μου θητείας δεν δέχτηκα ή δεν έγινε καμία χορηγία. Μάλιστα. Οπότε δεν το ξέρω. Τι να πω. Έγινε όμως πληρωμή στα χρόνια σας. Το 2013 και το 2014 έγινε πληρωμές. Από ποιον γίνονταν οι πληρωμές, με ευθύνη ποιον? Δεν έπρεπε να ξέρει το Κελπνό ποιο είναι το υπόλοιπο και από ποια πηγή πληρώνω τώρα 23 προσλήψεις κατά πέτηση, όπως λέει η δικογραφία, αρμόδιο υπουργού.
Και με κόντρα μάλιστα, με άλλον υπουργό. Κύριε Λάπα, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Εντάξει, καλώς. Να μην κάνω εικασίες, όπως είπα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τώρα εσείς εκ των υστέρων, κυρία Κρεμαστινού, ρώτησα και τις κυρίες που ήρθαν εδώ και την προϊσταμένη της διοικητικού και του διαχείρισης. Τώρα, αν ξανά μπαίνατε πρόεδρο στο Κελπνό, θα θέλατε κάποια πράγματα να είναι διαφορετικά? Δεν θα ξαναπήγαινα πρόεδρο στο Κελπνό. Γιατί μπορείτε να μας πείτε το λόγο. Η εμπειρία... γιατί είναι δύσκολο το έργο ή για όσο, γιατί για όσο διεπίστωσαν... Το έργο ήταν θαυμάσιο, αλλά η εμπειρία, η συνέχεια που έγινε, για μένα ήταν μία όχι τραυματική, δεν ξέρω καν τι εμπειρία ήταν. Γιατί εγώ ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ καλές θέσεις, διευθύντρια αυτά, καθηγήτρια, όλος ο κόσμος με σεβότανε. Όταν πήγα στο Κελπνό, όλοι νομίζανε, και εγώ ίδια, ότι ας πούμε, θα γίνει κάτι, και πιστεύω ότι έγινε κάτι στο οικονομικό τομέα, στο επιστημονικό τομέα, και αν μου δώσετε την ευκαιρία μπορώ να σας πω τι ακριβώς κάναμε, μέχρι που βάζαμε κουνουπιέρες στον Ευρώτα και δίναμε σε έναν άνθρωπο Πακιστανή φάρμακο για να μην πάθουμε μελονοσία. Λοιπόν, αλλά με αυτά που τραβάω τώρα, που θα περάσω τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής μου, δεν ξέρω, στα δικαστήρια, πληρώνοντας δικηγόρους, νομίζω ότι δεν θα ξαναπήγαινα. Δικηγόρος είμαι και ξέρω πόσο υπόδεινη αυτή η διαδικασία. Όμως, εγώ επομένως, γιατί να ξαναπάω. Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα? Γιατί ρώτησα εδώ και την κυρία Θεοφυλάτο και την κυρία Πουλίζου και μου είπαν ότι πράγματι αυτά που επισημαίνουν στα πόρισματά του ως ΔΟΕ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ο ΣΥΥΠ, είναι σημαντικά και βοηθούν, βελτιώνουν τη λειτουργία του Κελπνού. Εσείς το δέχεστε αυτό, ότι βελτιώνουν οι διαπιστώσεις τους? Εννοείται ποιες διαπιστώσεις? Το ΣΥΥΠ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με τα πορίσματά τους. Εάν τηρηθούν, μου είπαν και οι δύο, και τα τηρούμε, τα αλλάζουμε όλα πλέον, σύμφωνα με όσα διαπιστώνουν. Βοηθάνε την... Εννοείται οι προτάσεις οι οποίες έγιναν για βελτίωση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι όπως θα το δει ο καθένας το θέμα. Ναι, η θέση σας ποια είναι? Ναι, η θέση μου. Θα σας πω. Αν το δω από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένων, θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό το πράγμα, διότι τους απαλλάσσει από το άγχος. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Οπότε πας και κόβεις το κεφάλι σου εκεί, αν θα αποφασίσεις κάτι. Δεν έρχεται ο έλεγχος να σου πει μην το κάνεις όπως γίνεται στους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, στους δημόσιους οργανισμούς. Εάν το δω από πλευράς Υπουργείου, το Κελπνό διαχρονικά ήταν το μακρύ χέρι του Υπουργείου και μπορούσε και έκανε όλες τις πολιτικές του, ας το πω έτσι, μέσω του Κελπνό. Μάλιστα. Διότι είχε εξαιρεθεί, το ξέρετε, από το δημόσιο λογιστικό, χωρίς του δημοσίου, από τις υπηρεσίες προμηθειών. Και αυτό το πράγμα γινόταν γιατί ήταν μεν ευέλικτο αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά μπορούσες να κάνεις σήμερα. Σήμερα έγινε ο σεισμός της Κεφαλονιάς. Μέχρι το πρωί είχαν πάει οι κινητές μονάδες κάτω. Ή ξέρω εγώ στον Ευρώτα, πάνω κάτω, να νοικιάζουμε σπίτια. Και γενικώς το καταλαβαίνετε, ας το πούμε, τι γινόταν στη γρήπη και στα υπόλοιπα. Τώρα το Υπουργείο δεν ξέρω πώς θα το λύσει αυτό το θέμα. Αλλά πάντως δεν είναι δυνατόν και πραγματικά να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι δεν θα βρίσκεται άνθρωπος πια για να δεχτεί. Μάλιστα. Να πάει πρόεδρος και διοικητικό συμβούλιο στο Κελπνό. Όλοι οι πρόεδροι που έχουν περάσει από το Κελπνό έχουν πάει στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δεν μπορεί να μην φταίει. Κυρία Κρεμαστινού, αυτό δεν φταίει το γεγονός ότι πήγαν στα δικαστήρια. Κάτι φταίει. Ασφαλώς κάτι φταίει. Τώρα είπατε μια ωραία λέξη που μου έκανε εντύπωση. Πάντα λέτε ότι το Κελπνό ήταν το μακρύ χέρι του Υπουργού. Ναι. Και ξαναρωτάω. Είναι δυνατόν το μακρύ αυτό χέρι του Υπουργού να μην γνώριζε προσλήψεις και πληρωμή που προσλαμβάνονται κατά απέτησή του? Να είμαστε λογικοί. Να είμαστε και κανόνες λογικοί. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δεν ενοχοποιούμε κανένα, καταλάβατε. Μα το είπατε τώρα μόλις. Το μακρύ χέρι του Υπουργού, είπατε το Κελπνό. Και συμφωνούμε απολύτως. Εγώ δεν είπα και αυτό φταίει, για κυρία... συγκεκριμένες. Αυτό φταίει, ότι είναι μακρύ χέρι του Υπουργού. Αυτό φταίει και την κακοδημονία. Δεν είπα εγώ για συγκεκριμένες προλήψεις. Αλλά παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός θέλει να δώσει μεγάλη σημασία στη γρήπη. Πώς θα το κάνει, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου? Αποκλείεται. Δεν γίνεται καθόλου. Εδώ είχαν το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, δεν ξέρω πόσα χρόνια στο Υπουργείο, δεν κάναν τίποτα. Το φέρανε στο Κελπνό,
Εγώ το αγάπησα αυτό το κομμάτι και το προχώρησα πάρα πολύ. Δυστυχώς τώρα βέβαια πάλι παρέλειψε. Και δεν έχουμε αρχείο νεοπλασιών. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν οι πολιτικές τους που περνάγανε εύκολα τώρα ή θέλανε να διορίσουν, ξέρω εγώ, διότι φωνάζαν όλοι, δεν έχουμε γιατρούς στις μονάδες, δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν. Ασφαλώς το ξέρανε. Και δίνανε την έγκρισή τους για να γίνουν οι προσλήψεις. Ωραία. Δεν μου λέτε, στα 4 αυτά χρόνια που ήταν πρόεδρος, έχει την αίσθηση ότι έγιναν ποτέ ρουσφετολογικές προσλήψεις στο Κερνό εκ μέρους κάποιων υπουργών ή μιας κυβέρνησης ή κάποιων πολιτικών παραγόντων σημαντικών υψηλών βαθμών? Ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω, διότι εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις προσλήψεις. Καλώς. Δεν σωστά. Είχαν εξουδοτηθεί άλλοι άνθρωποι για να κάνουν με τις μοριοδοτήσεις και τέτοια. Εγώ το μόνο που έβλεπα στο τέλος είναι αυτοί ποιοι που εξουδοτηθεί στο Υπουργείο. Ποιοι είχαν εξουδοτηθεί, κύριε Κρυμαστινού? Λέτε εξουδοτήθηκαν άλλα πρόσωπα. Υπάλληλοι. Κυρίως οι προϊστάμενοι του διευθύνσης, όπως εννοείται. Όχι μόνο, και γιατροί. Και γιατροί. Από αυτούς που είχε το Κελπνό υπήρχαν και λέω γιατροί. Τώρα για τα τρέχοντα διοικητικά θέματα πια. Στις επιτροπές αξιολόγησης, λέω. Γιατί μάλιστα. Έπρεπε να είναι ένας γιατρός, πώς θα αξιολογήσει τον γιατρό. Τι ειδικότητα έχει κάνει, αυτά. Ναι, για πες το, κύριε. Εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι δεν έχω διορίσει κανέναν. Ωραία. Κανέναν. Το δεχόμαστε. Ακούστε τώρα. Εδώ εξεταζόμενες η κυρία Πολύζο και ο Θεοφυλάτο ρωτήθηκαν για τα θέματα όλων αυτών που σας ρωτάω τώρα. Ξέρετε τι είπανε? Για όλα τα θέματα ευθύνεται η διοίκηση. Βγάζω τον εαυτό του βέβαια απ' έξω. Που είχαν διευθυντικές θέσεις. Εξαρτάται τι εννοούν διοίκηση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μία είναι η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αυτό που σας ρώτησα στην αρχή, αν το είπανε, συμπεριλαμβάνεται. Το εξειδίκευσαν τελείως. Είπαν το Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Κρυμαστινού. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω. Και αναφέρομαι στην κυρία Πολύζο και στην κυρία Θεοφυλάτο. Ναι, ρωτήθηκαν επανειλημμένως. Θέλω να πω ότι αυτές οι 23 προσλήψεις που λέτε δεν ήρθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου δικού μου. Για τις συγκεκριμένες αυτές προσλήψεις. Πώς λοιπόν μπορεί να προέκυψαν? Πρέπει να βρούμε μια άκρη. Τι είναι δυνατόν, κυρία Κρυμαστινού? Θα γίνουμε ο Ηρακλής που αρώ να ψάξουμε να δεν είμαστε. Δεν θέμα Ηρακλής φορά. Έχουμε ολόκληρη την κορυφή στα χέρια μας. Ξέρουμε ότι προσλήφθηκαν, ξέρουμε ότι απασχολήθηκαν, ξέρουμε ότι πληρώθηκαν. Και σε ρωτάω το αυτονόητο, κυρία Κρυμαστινού. Είναι δυνατόν να πληρώθηκαν, σε ρωτώ? Τι λογική σας να έρθω? Το μακρύ χέρι ήταν το Υπουργείο. Όποιος ήταν ο Υπουργός. Δεν του λέω ότι. Σημαίνει ότι έχει ευθύνες. Ψάχνουμε την αλληλοχία. Είναι το να τις προσέλαβε ένα απλό στέλεχος στο Κελπνό μόνο του? Δεν ξέρω. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Μην ξέρετε. Είστε πρόεδρος 4 χρόνια και διοικείτε. Και τώρα καταλαβαίνω ότι έχει μια ιδιαίτερη συγκρότηση. Κυρία Κρυμαστινού, αποπνέετε ένα άτομο που είναι ιδιαίτερα συγκροτημένο. Και θέλω να βοηθήσει την επιτροπή μας. Εδώ προσλήφθηκαν, σας λέω, 23 άτομα που πληρώθηκαν τελικά. Και σας λέω το χρόνο απασχόληση. Και πριν μου είπατε μια ωραία φράση που είναι στα πρακτικά πλέον. Πάντα είπατε το Κερνό είναι το μακρύ χέρι του αρμόδιου υπουργού. Εγώ το δέχομαι απολύτως και πάνω στο χέρι αυτό είναι γραμμένα όλα. Μπορεί λοιπόν να προσλήφθηκαν 23 άτομα και να πληρώθηκαν από κρατικό προϋπολογισμό ή από χορήγια, θα δούμε από τι ερήμην το αρμόδιο υπουργείο. Διότι αν είναι αυτό, υπάρχουν άλλες ευθύνες άλλων. Τι λέτε? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Που θέτω εγώ τουλάχιστον. Για ηθικούς λόγους. Δεν θέλετε να μου πείτε? Μόνο υπόθεση μπορώ να κάνω και δεν θέλω να την κάνω. Διότι πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν πρόκειται για υπόθεση. Διότι αντιστρέφω το ερώτημα. Αργουμέντο με κοντράρο θα κάνω τώρα που λέει νομική. Αντίστροφα. Μπορεί να προσληφθεί κάποιο στο Κλεμνό που πηγαίνουν στο Υπουργείο μετά εν αγνία του Υπουργείου? Ποιος αποφασίζει για την πληρωμή? Εάν είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παραδείγματος χάρη, δεν ενημερώνεται το Υπουργείο. Δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα εδώ. Δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα εδώ. Δεν έχουμε, κύριε Κρυμαστινού, τέτοιο πρόγραμμα. Πληρώθηκαν ή από χορηγία, λένε οι υπάλληλοι, που δεν λένε από ποιες και από πότε, ή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ λέω άλλο. Η πρόσληψη έγινε εν αγνία του Υπουργείου. Διότι εδώ από τα χρωμένα ντοκουμέντα λένε ότι αξίωνε ο αρμόδιος υπουργός. Να προσληφθούν 23. Και έχουμε και ονόματα. Συγκεκριμένα. Και μόνο για τρεις απαντήσατε εσείς ότι δεν πληρώθηκαν και δεν είναι άσχετο το νούμερο 16, το 24 και το 25. Οι άλλοι λέει κανονικά πληρώθηκαν. Μας είπε εδώ η συντονίστρα της διαχείρισης. Πώς προσλήφθηκαν λοιπόν? Δεν θέλετε να το πείτε. Καλά. Και μια ερώτηση σας κάνω ακόμα. Ακούσατε και τα πλαστά τιμολόγια του Κελπνό? Εγώ είμαι δικηγόρος 35 χρόνια. Όταν το διάβασα, πραγματικά δηλαδή, αν είχα μαλλιά θα είχα πέσει. Ευτυχώς δεν έχω. 1,5 εκατομμύριο πλαστά τιμολόγια, κυρία Κρυμαστινού. Λυπάμαι πολύ που σε ανύπαρκτες εταιρείες. Λυπάμαι πολύ που θα το πω. Πραγματικά λυπάμαι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ποιος μπορεί να το ξέρει δηλαδή? Μόνο ο διευθυντής? Δεν το ξέρω.
Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ξέρει πλαστά τιμολόγια. Αυτός που τα πήρε, αυτός ο οποίος τα έφτιαξε. Εάν είναι αληθινά και όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι αληθινά. Θα διαπίσω το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κυρία. Ναι, έκανε λοιπόν, έρευνα, πήγε το ΣΔΟΕ. Λοιπόν, όχι. Εγώ υπάρχει ένα. Έχω... Ακούστε, ακούστε δεν εδώ, έχω υπογράψει τιμολόγιο. Να τα ακούσαν όλοι. Ένα 465, για να πόσα είναι. Ένα 445 ευρώ πλαστά τιμολόγια με μια εταιρεία Κωστογιάννη. Πήγε ο ΣΔΟΕ στην αποτυπούμενη έδρα της, τη βρήκανε. Το λέω στο, δεν το λέω εγώ. Το διάβασα από εδώ. Τη βρήκανε την κυρία και λέει: δεν έχω ιδέα εγώ για τέτοια πράγματα. Ρωτήσα τον άντρα μου. Και βρήκα τον άντρα και είπε: δεν υπάρχει παιδιά, δεν έχω δώσει τέτοια προϊόντα ούτε υπηρεσίες. Εγώ μόνο το ΦΠΑ με πλήρωσαν για να πω αυτό που σας λέω. Τι λέτε τώρα. Μας ακούει ο κόσμος τώρα με 60 εκατομμύρια προϋπολογισμό και άλλα 200 εκατομμύρια που δεν χειριστήκατε. Σαν Κερμπνό. Τιμή είναι αυτό για μια τέτοια δομή που θα πρέπει το καμάρι της χώρας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα το Κελπνό ήταν ένα brand name. Ήταν προστιθέμενη αξία για το Υπουργείο Υγείας και δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος, κατά κάποιον τρόπο έχει χάσει την έγκλη την οποία είχε. Είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού ECDC που εδρεύει στη Στοχόλμη. Ήταν ένα όργανο, ένας οργανισμός, ο οποίος ήταν εμπιστευτός από, τον κόσμο. Όταν κάναμε μελέτες, και μάλιστα τώρα τελευταία έχει γίνει μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που λέγανε ποιον εμπιστεύεται να σας δώσει συμβουλές, και ερχόταν πρώτο το Κελπνό. Α, το πολύ πολύ σε άλλους να ήταν θεωρείτε, ο γιατρός δηλαδή, τους πρώτα. Ότι είναι απαξιωμένο. Θεωρείτε ότι είναι απαξιωμένο σήμερα. Όχι, θεωρώ ότι... Τελειώσα, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι έπρεπε να κρατηθεί αυτό, ας πούμε, το brand name που το είπα. Το brand name, κυρία Κρεμαστινού, το διαθυλάσσουν, πρωτίστως. Αυτοί που διοικούν μια δομή, ωραία, οι αρμόδιοι υπουργοί που το υποπτεύουν... Μπορεί να αλλάξουν οι διοικούντες. Και αυτοί που το χρηματοδοτούν. Το brand name δεν έχει απολεστεί μια ευθύνη της κοινωνίας. Συγγνώμη. Αυτό θέλω μια απάντηση αυτό. Λύσεις υπάρχουν. Και να αλλάξει το προσωπικό και να αλλάξει η χρηματοδότηση και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένας δημόσιος έλεγχος στα οικονομικά. Χάρη, κύριε Λάπα, σε αυτά τα 4 χρόνια είχα δει ένα σωρό ερωτήσεις υπουργών προς το Υπουργείο για το Κελπνό. Μία προσλήψεις, μία πολλά λεφτά, μία από εδώ, μία από εκεί. Απαντούσαμε πάντα. Τα πήγαινε ο Υπουργός, τα έφερνε στην Βουλή και έκανε τις απαντήσεις του. Άρα δηλαδή όλοι ξέρανε όλα αυτά τα οποία μου λέτε τώρα, γιατί κάνανε ερωτήσεις. Όμως μία φορά ένας υπουργός, ένας βουλευτής δεν είπε «Γιατί δεν αλλάζετε το νομικό καθεστώς του? Γιατί το έχετε εκτός δημόσιου λογιστικού? Γιατί το έχετε εκτός των φορέων της κυβέρνησης? Γιατί εκτός της Επιτροπής Προμηθειών?» Το ξέρετε το γιατί, το είπατε. Φέρει... Ναι, το για είπα. Να μπορεί να λειτουργεί το μαυρίχια του Καραγκιόζη, του Υπουργού, κυρία. Η αντιπολίτευση, ο ένας ο άλλος, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν μια τροπολογία? Να πούνε, κάντε αυτό το πράγμα. Άρα τελικά. Πολύ καλά θα ήταν τα ερωτήματα. Σε όλα τα ερωτήματα απάντησαν τα απάντησαν τα απορίσματα των ελεκτικών μηχανισμών. Άλλωστε η κυβέρνηση ναι, τωρινή του άλλαξε. Να το είχαμε κάνει. Αυτά όλα έχουν αλλάξει ήδη. Τώρα. Λοιπόν, είπατε. Το τελειώσαμε, κύριε Λάπα. Ναι. Όχι, λέω ότι δεν το είχαν σκεφτεί. Σας παρακαλώ, παιδιά, να σκέψουμε τη διαδικασία. Δεν το είχαν σκεφτεί. Όταν αναλάβατε το 10, ήρθε ποτέ φάκελο στο γραφείο. Το 11, όταν ήρθε ποτέ φάκελο στο γραφείο σας που να δείτε λίγο πώς έγινε η αγορά του κτηρίου το 2008. Όχι. Όχι. Καλά. Σήμερα, ως πρόεδρος που διατελέσατε. Καταρχήν, οι άλλοι πρόεδροι, τι περιόδους είχαν μεγαλύτερα, από τη δική σας ή μικρότερες? Ποιο Σπύρο Τσάκος. Θα τα δούμε αυτά. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι εγώ είχα τη μεγαλύτερη, διότι δεν με άλλαξαν οι υπουργοί της άλλης κυβέρνησης. Αυτό σας θυμάμαι από μια πλευρά. Λόγω της αξιοσύνης, εμπιστημοσύνης κλπ. Ο κύριος Σαρόγλου, που ήταν πριν από μένα, έκανε ένα χρόνο, αλλά μετά ήταν και πρόεδρος όταν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εκεί ωραία. Περίπου 2-3 χρόνια. Άρα είστε η μακροβιότερη πρόεδρος. Ίσως είμαι. Άρα ίσως. Είναι όχι, όχι. Ο μακροβιότερος ήταν ο αείμνηστος, ο στρατηγός, ο καθηγητής που έμεινε καμιά 15 χρόνια πρόεδρος. Ήταν ο πρώτος. Από την ίδρυσή του, από την 1993. Από την ίδρυσή του, ναι. Πάντως μετά το 2000 είστε μακροβιότερη εσείς. Λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία... Και με αυτή την έννοια σας κάνουμε τις ερωτήσεις. Κατάλαβατε. Σήμερα αισθάνεστε ότι. Όλοι μαζί, γιατί η μοίρα αυτής της χώρας που έφτασε εδώ, που είναι μια χρεοκοπημένη, διασπαθίζεται δημόσιο χρήμα κλπ. Λέτε, οφείλω μου, όλοι μας, από όποιες θέσεις και αν υπηρετήσαμε το δημόσιο χρήμα και το δημόσιο συμφέρον, να πούμε και ένα συγγνώμη στον Νικόλαο. Να πούμε ένα. Ένα συγγνώμη. Και πράξεις δικές μας ατομικά, αλλά και των δομών που υπηρετήσαμε.
Γιατί, κοιτάξτε, τα πορίσματα αυτά που η κυρία Πολύζο, η κυρία Θεοφλάτη, το αποδεχόμαστε πλήρως, είναι πραγματικά. Δεν μπορείτε να λέμε μια μεριά είναι πραγματικά και τις διαπιστώσεις των γράφων στο πάλι μας τα παπούτσια. Είναι καταπέλητες τα πορίσματα αυτά. Για ένα διαχρονικό καθεστώς που δεν μπορεί να μην σας αφορά αυστηρά. Γιατί μου είπατε πριν, τις αποφάσεις έπαιρναν άλλοι. Ας πούμε, ο διευθύντης του Πανεπιστημίου είναι 25 χρόνια. Εγώ θέλω να φαίνεται ότι είχε τις προσλήψεις, ο ίδιος τις κανόνιζε. Δεν το ξέρω. Με το Υπουργείο, βέβαια, όχι με εσάς. Δεν το ξέρω. Με το Υπουργείο, με τον αρμόδιο Υπουργό. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας έκανα τις ερωτήσεις πριν. Εγώ δεν είπα ότι κάνατε προσλήψεις. Εγώ με τους υπουργούς είχα σχέσεις περισσότερο για τα επιστημονικό χαρακτήρα. Τι θα κάνουμε σε επιστημονικά θέματα, αλλά. Αυτό που είπατε τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη. Φυσικά, θεωρητικά μπορούμε να ζητήσουμε όλοι συγγνώμη. Αλλά για μερικά πράγματα που λένε οι ελεγκτές, εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Παραδείγματος χάρη, είναι δύο μεγάλα πράγματα τα οποία για ήταν τα πρώτα. Αφήστε, όταν θα έρθει η ώρα, γιατί μετά απλώνουμε πάρα πολύ τη συζήτηση. Όχι, θα τα πείτε, αλλά επειδή τώρα η ερώτηση ήταν παρεπίπτουσα αυτή, να πάμε στον ηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τελείωσα, κύριε Μπαδένα, αυτό το πράγμα. Κύριε Μηταράκη, εσείς θα είστε ο συγγητής ο ερωτών. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Να σας ρωτήσω δύο